Η Ένωση μας έδωσε δυναμικό παρόν εχθές στην πανελλαδική κινητοποίηση των τριών σωμάτων ασφαλείας. Κάναμε μια πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή που καταθέσαμε και ψήφισμα σε ό,τι αφορά το 221 άρθρο του πολιτισμού σχεδίου και ό,τι αφορά τα δικά μας τα ταμεία. Ζητάμε τον τρόπο να εξαιρεθούμε τα δικά μας τα ταμεία, τα οποία είναι καθαρά από δικά μας χρήματα, χωρίς καμία κυβερνητική επιχορήγηση όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία όλοι γνωρίζουν ότι είναι υγιή. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ το κράτος να συνεισφέρει κάτι σε αυτά. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε. Από ό,τι μάθαμε χθες, ο ΕΕ ψηφίστηκε. Οπότε περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις, τι ακριβώς μην γενέστε, γιατί υπήρχαν και στις βεβαίωσεις πριν την ψήφιση, ότι δεν θα πειραχτούν τα ταμεία μας, ότι δεν θα γίνει κάρτη. Αυτά εμάς μας φοβίζουν, γιατί η ενσωμάτωση όλων των ταμείων σε ένα συνεπάγεται ότι τα υγιή ταμεία θα συνεισφέρουν σε αυτά που έχουν πρόβλημα. Άρα δηλαδή τα δικά μας ταμεία θα ξενιμιστούν πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν, δεν περιμένετε κάποιες αλλαγές να γίνουν, γιατί το συνηθίζουμε τώρα τελευταία ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε να δείτε. Συνήθως, ξέρετε, τα ψηφίζουν πρώτα και μετά τα μαζεύουμε. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Οι αντιδράσεις δικές μας δεν έγιναν μόνο αυτές, έτσι. Από τη στιγμή που είχε συζητηθεί σε συζήτηση για ψήφιση τα προεδρία των δευτεροβάθμιων ενώσεων, των πανελλήνιων ενώσεων, δηλαδή αστυνομία, περιφερειακή, λιμενικό, κατέθεσαν πρόταση ώστε να εξαιρεθούμε. Δηλαδή, να καταλάβει λίγο ο κόσμος όταν λέμε να εξαιρεθούμε. Να τα θέσουν σε εμάς διαχείριση όπως ήταν σε εμάς και τόσα χρόνια δεν υγιείζονταν. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν έχει κάποια ταμεία τα οποία είναι υγιή, δεν έχει βάλει μια δραχμή, θα θέλει. Εμείς τι πάθαμε ξαφνικά. Το 2010, όπως και όλα τα ελληνικά ομόλογα, τα ταμεία τα δικά μας, των πυροσβεστών, να μιλήσω για των πυροσβεστών, είχε 120 εκατομμύρια περίπου μέσα. Μας μετέτρεψαν σε μία νυχτή τα λεφτά μας αυτά σε ομόλογα και μετά έρθει κατόπιν του PSI, έκανε το περιβόητο κούρεμα, ναι, και έγινε ένα κούρεμα της τάξης του 85% στα ταμεία μας και από 120 εκατομμύρια βρεθήκαμε γύρω στα 30-35 εκατομμύρια. Συνεχίστηκαν οι εισφορές του στη διαχείριση από εμάς, αυξήθηκε το ποσό, το οποίο καταβάλλεται στους συναδέλφους με 30-35 χρόνια υπηρεσίας. Μειώθηκε βέβαια το ποσό βάσει των αποφάσεων της κυβέρνησης που έπρεπε να πάρει ο συνάδελφος, ώστε να μπορούν νέοι ασφαλιζόμενοι σε βάθος 35-40 χρόνια που μας θέλουν να ασφαλιζόμαστε πλέον, που άλλαξαν και αυτό το συνταξιοδοτικό, να έχουμε ένα υγιή, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και τότε. Τώρα έρχεται με το έτσι θέλουν να μας πάρει να μας ενώσει σε ένα ταμείο. Ο φόβος ο δικός μας επεληθεύθηκε, ότι τα δικά μας ταμεία που είναι υγιή θέλουν τα χρήματά μας να τα χρησιμοποιήσουν αλλού. Δέσμευση, άμα ήθελαν, μπορούσαν εχθές να μην το 21 άνθρωπο που ζητάκαμε εμείς να μην ψηφιστεί, αφού στα δικά μας ταμεία. Μπορούσαν να μην το ψηφίσουν. Από τη στιγμή που ψηφίζεται και υπάρχει και η Τρόικα από πίσω, δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει. Αυτός ήταν ο φόβος μας εχθές. Δέχτηκε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή. Αν ήθελαν να μας δείξουν έμπρακτα ότι ναι, κύριε, εμείς σεβόμαστε το που λέτε, δεν θα το ψήφιζαν. Δυστυχώς ψηφίστηκε. Μάλιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από πού να ξεκινήσω, την εξανέμιση του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος κυρίως για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή ένας συνάδελφος που έχει 5 χρόνια υπηρεσία, σε 35 χρόνια που θα πάει να πάρει ΕΦΑΠΑΞ, δεν θα μπορεί να πάρει το βοήθημα από το ταμείο του δικό μας που είναι οι εισφορές του, ότι οι εισφορές συνεχίζονται να κρατιούνται κανονικά και θα πηγαίνουν ό,τι ξέρουμε κι εμείς πού. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τα ταμεία αυτά που λέμε, το ταμείο το δικό μας και ένα ταμείο που είχαμε κοινό με τους αστυνομικούς, ήταν καθαρά εισφορές δικές μας. Εκτός των εισφορών που δίναμε στον κύριο ασφαλιστικό μας φορέα. Ήταν δικά σας χρήματα. Χρήματα τα οποία τα κρατούσαν από το μισθό σας στην ουσία για να πηγαίνουν στο ταμείο σας. Στο ταμείο μας. Και όταν κάποιος συνάδελφος έβγαινε σε σύνταξη, έπαιρνε το μέρισμα που το αναλογούσε. Αυτό ήταν. Γι' αυτό ήταν και η υγιή ταμεία. Γιατί δεν είχε ανακριθεί ποτέ το κράτος. Καθόταν κάθε μήνα από τις μισθοδοσίες δικές μας, πήγαιναν τα χρήματα εκεί πέρα και γίνονταν διαχείριση. Αυτό το πράγμα τώρα άλλαξε πλέον. Διαχείριση αυτή δεν την κάνει το κράτος, χρησιμοποιώντας τα χρήματά μας ανάλογα όπου αυτό κρίνει πιο σκόπιμο. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, ότι τα δικά μας τα χρήματα θα φύγουν. Θα φύγουν προς τον ελληνικό λαό, συμφωνούμε. Έτσι, λέμε εμείς να εξαιρεθούμε από τον κανόνα. Όπως όλοι. Όπως ο ελληνικός λαός, είτε στον δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα, αυτή τη στιγμή σφυριλατείται από παντού. Έτσι και εμείς.
Ναι, να συνεισφέρουμε. Συνεισφέραμε με περικοπές στους μισθούς μας. Συνεισφέραμε με περικοπές σε ΦΑΠΑΚΣ. Συνεισφέραμε στον κύριο Σουλισκό μας τομέα που έγιναν περικοπές. Συνεισφέραμε από εκεί πέρα που έγινε το κούρεμα με το PSI στα ομόλογα. Έκαναν τα δικά μας ταμεία με ομόλογα και τα κούρεψαν μετά. Σε όλα αυτά είπαμε ναι, αφού γίνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, να γίνει πίσω. Δεν είπαμε όχι. Προς Θεού, έτσι. Δηλαδή εμείς είμαστε οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί. Δεν θέλουμε να εξηγηθούμε. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό που είναι η κυβέρνηση. Ναι. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού και το διαχωρισμό για άλλη μια φορά των εργαζομένων, σε προνομιούχους και με. Δεν είμαστε προνομιούχοι. Μας θεωρούσαν σε ειδικά μεσολόγια και έλεγαν είστε προνομιούχοι σε ειδικό μεσολόγιο. Ειδικό μεσολόγιο με τι, με 700 ευρώ βασικό μισθό. Εντάξει, αν είμαι προνομιούχος με 700 ευρώ βασικό μισθό, ναι, θεωρούμε προνομιούχος. Αν το ελληνικό κράτος με θεωρεί προνομιούχο με αυτό το μισθό, ναι. Δεν θέλω να πω σε άλλες κατηγορίες που ήταν σε ειδικά μεσολόγια τότε και τι έπαιρναν και πόσα παίρνουν. Δεν παίρνουν σε τη διαδικασία. Εμείς παίρνουμε εμάς, κοιτάμε μόνο τη δική μας τσέπη και το δικά μας ταμεία. Μάλιστα. Δεν ζητήσαμε ποτέ, πειράξτε, ας πούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, πειράξτε σε αυτό το Υπουργείο, πειράξτε εκεί πέρα, αλλά εμάς μας πειράζεται. Έγινε για όλους. Ναι, και εμείς μέσα μαζί να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος. Αλλά τα ταμεία μας τουλάχιστον αυτά, αφήστε το. Το κύριο Σουλισκό μας φορά τη διέλυσαν. Δεν είπαμε όχι. Αλλά τουλάχιστον τα ταμεία μας που ήταν υγιή. Αυτά που είναι, και που είναι χρήματα ναι. Τα οποία κρατιούνται από το μισθό. Είναι δικά μας, καθαρά. Ναι, καθαρά. Μα και για τον κύριο Σουλισκό μας φορέα, κρατιόταν κάθε μήνα τις φορές. Δεν άλλαξε κάτι. Το εφάπαξ το δικό μας, ας πούμε, ήταν να πάρει κάποιος συνάδελφος αλφα ποσό εφάπαξ και έδινε μια αλφα εισφορά. Όταν μειώθηκε το εφάπαξ, δεν μειώθηκε όμως η εισφορά. Η εισφορά παρέμεινε το ίδιο. Μειώθηκαν οι μισθοί, η εισφορά παρέμεινε η ίδια μεγάλη. Αυτό είναι γενικότερο ζήτημα με όλα τα ταμεία. Είναι γενικά σε όλους. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Μάλιστα. Σε όλους. Και στον ιδιωτικό τομέα, όπου είναι το ΙΚΑ, ή σε οποιονδήποτε άλλο σχολιστικό φορέα. Σας είπα πάλι, δεν θέλουμε να εξαιρεθούμε από αυτά. Ό,τι γίνεται για όλους, να γίνει και σε εμάς. Αφήστε τα ταμεία μας όμως καθαρά. Τα έχουμε τόσα χρόνια. Λειτουργούν υπό τη δικιά μας επίβλεψη. Κοινική. Δεν ζητήσαμε ποτέ μια δραχμή από το κράτος για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε, να αποδώσουμε δηλαδή στους συναδέρφους αυτό που δικαιούνται να πάρουν όταν βγουν σε σύνταξη. Μάλιστα. Άρα, κάτι κάνουμε καλά. Αφήστε αυτό που το κάνουμε καλά να το λειτουργήσουμε και για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Μαργέλη, αλλάζοντας θέμα, επειδή σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να εκμεταλλευτώ, και να σας ρωτήσω λίγο για τον σταθμό στην Άρτα και στη Φιλιππιάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο είχε κάποια άρθρα μέσα. Μέσα σε αυτά είχε. Εμείς έχουμε. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Έχουμε ένα κανονισμό μεταθέσεων, τον 170. Αυτός ο κανονισμός μεταθέσεων προβλέπει τα πάντα. Πόσα μετακινούνται οι συνάδελφοι, πόσα παίρνουν μεταθέσεις, πόσα αποσπούνται, πόσα παίρνουν μια απόσπαση υπηρεσία. Τα πάντα, τα πάντα. Λειτουργία σταθμών, τα πάντα. Κατατέθηκε ένα προεδρικό διάταγμα. Το οποίο είχε ως πρόβληψη, γιατί αυτή τη στιγμή εν μία νυχτή έγινε 4.500 πραγματικών οργανικών θέσεων κατάργησή τους. Δηλαδή ξαφνικά ενώ είχαμε 4.500 κενά και έπρεπε να γίνουν 4.500 προσλήψεις, τις καταργούν. Γίνεται μονιμοποίηση των εποχικών, τους μετέτρεψαν σε πυροσβέσεις πενταετούς υποχρεώσεως, οι οποίοι όμως δεν έχουν τα ίδια καθήκοντά με εμάς, ας πούμε δεν ασχολούνται αργίες, δεν δουλεύουν νυχτερινά, δεν δουλεύουν Κυριακές, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που βγάζουν κάποιες ώρες όταν έχουμε κάποια φωτιά να χρησιμοποιηθούν. Βέβαια θα μου πείτε, πήραν τώρα κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι από τα 225 άτομα και τα 500 που μπήκαν πρώτους μήνους ήταν η πρόσληψη που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, γίνεται τώρα να υλοποιηθεί, και ότι από αυτούς μέσα είναι συνάδελφοι που ήταν ήδη πυροσβέσεις πενταετής υποχρεώσεως. Δηλαδή πήραμε ένα κομμάτι, απλά του δώσαμε λίγες παραπάνω αρμοδιότητες. Το γενικό σύνολο όμως το ίδιο έμεινε σαν αριθμό. Αυτό το προεδρικό διάταγμα προέβλεπε, δίνει δυνατότητα στους εκάστοτε περιφερειακούς διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών ή πόλεις που έχουν ενωθεί μαζί οι υπηρεσίες να γίνεται μετακίνηση. Δηλαδή, αν μια υπηρεσία χρειάζεται κόσμο, κάποια άλλη έχει περισσότερα άτομα, για όσες φορές μέσα στον χρόνο χρειαστεί να γίνεται μετακίνηση ατόμων. Γι' αυτό το λόγο ένωσαν και την πυροσβεστική υπηρεσία
Φιλιππιάδας που ανήκει στο νομό Πρεβέζη, με την πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας που ανήκει στην Άρτα, αλλά χιλιομετρικά είναι κοντά. Mm-hmm. Αυτό όμως εμάς μας γεννάει το ερώτημα, θα εφαρμοστεί όταν πραγματικά θα υπάρχουν τα κενά, γιατί τα κενά υπάρχουν. Το γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε λήψεις και δεν γίνονται προσλήψεις. Ή όταν κάποιος συνάδελφος, αυτό θα είναι ένας τρόπος τιμωρίας του, να το πω σε εισαγωγικά. Δηλαδή, πήγε σε μια φωτιά, δεν ήρθε σε μια επιφυλακή, αντέδρασε σε κάτι άλλο. Να τιμωρείται και να σου λέει, μετακινήσου και γιατί μην μετακινήσεις αυτή τη στιγμή σε κάποιον που είναι στην υπηρεσία του. Σημαίνει περισσότερα έξοδα, σημαίνει αλλαγή περιβάλλοντος, σημαίνει και δύο. Δηλαδή, αν τώρα να με πάρουν εμένα που πηρετώ στην Πρέβεζα, λέω ένα παράδειγμα, και να με πάνε στην Άρτα, δεν προλαβαίνω να μάθω τον τομέα ευθύνης. Δεν προλαβαίνω να μάθω τίποτα. Δηλαδή, το θεωρούμε και λίγο άσκοπο. Ναι, μεν γίνεται από ό,τι μας είπαν για καλύτερο να καλυφθούν κάποιες ανάγκες υπηρεσιακές, και σωστά είναι. Έτσι. Δεν μπορεί σε ένα σταθμό συνάδελφοι να μπορούν να πάρουν τις αδειές τους και σε ένα άλλο σταθμό λόγω έλλειψης προσωπικού να μην μπορούν. Η αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας και της Ένωσης Εξωματικών συναντήθηκε χθες με τον κύριο αρχηγό. Το έθεσε το ζήτημα αυτό ότι κατά στρατηγική στην ουσία των 170 κανονισμών μεταθέσεων το δικό μας. Και υπήρχε μια δέσμευση ότι θα υπάρχει τροποποιητική ρύθμιση σε αυτό το προεδρικό διάταγμα, θα εξηρεθούν κάποιες υπηρεσίες, θα αλλάχθουν κάποια πράγματα. Θέλω να πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την αλλαγή θα είναι και αυτή η αλλαγή στη Φιλιππιάδα Άρτα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μαργέλη, για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αν υπάρχει δυνατότητα, έναν λεπτό. Βεβαίως. Επειδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα ανασφάλειας, γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα από συμπολίτες εδώ στην Πρέβεζα, γιατί ακούστηκε χθες για απεργίες, για κινητοποίηση. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε κάτι, γι' αυτό βγάλαμε και ένα διαδικτύο τύπου που αφινόμασταν εδώ στους υπηρώτες, σαν πρωτοβάθμιο που είμαστε. Mm-hmm. Δεν πρόκειται ποτέ, ό,τι και να μας περικόψουν, ό,τι και να μας κάνουν, να αφήσουμε τον Έλληνα πολίτη, τον υπηρώτη και την υπηρώτησα που ζούμε εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο, να νιώσουν το αίσθημα ανασφάλειας. Η υπηρεσία μας και η αστυνομική και η λιμενική που υπηρετούμε στην Ήπειρο, όταν καλεστούμε να δώσουμε τη συνδρομή μας σαν υπηρεσία, θα το κάνουμε όπως όσα χρόνια το κάναμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας στους συμπολίτες μας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και γι' αυτό χρησιμοποιώ λίγο το βήμα που μου δώσατε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να μην βοηθεί ο Έλληνας πολίτης με τίποτα. Οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι λιμενικοί θα κάνουν δουλειά τους όπως την έκαναν. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαργέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.